μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε, αδελφοί μου. Οι ότι οτιμίζουν κρίμα λυψόμεθα. Πολλά γαρπτέομεν άπαντες. Ή λόγο εν λόγω ούτως τέλειος ανήρ. Δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Ιδού, τον ύπον τους χαλινούς, εις τα στόματα βάλομεν προς το πίθεστε αυτούς ημίν και όλον το σώμα αυτών μετάγομεν. Ιδού και τα πλοία τυλικά αυτά όντα και υποσκληρών ανέμων ελαυνόμενα μετάγεται υπό του πιδαλίου όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βούλητε ούτως και η γλώσσα, μικρόν μέλος εστίν και μεγαλαυχή, ιδού ο λίγον πύρ ἰλιν ύλην Και η γλώσσα πύρ, ο κόσμος της αδικίας, ούτως η γλώσσα καθίσταται εν της μελέσιν ημών. Ισπηλούσα όλον το σώμα και φλογίζουσα τον τροχόν της γενέσεως και φλογιζομένη υπό της γεένης. Πάσα γαρ φύσις και πετινών, ερπετώνται και εναλίων, δαμάζεται και δεδάμαστε τη φύση τη ανθρώπινη την δε γλώσσαν, ουδείς δύνατε ανθρώπων δαμάσε. Ακατάσχετον κακών, Μεστίου θανατηφόρου, εν αυτή ευλογούμε τον Θεόν και Πατέρα, και εν αυτοί καταρώμεθα τους ανθρώπους, τους καθομοίωσιν Θεού γεγονότας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Ούχρη, αδελφοί μου, ταύτα ούτως γίνεστε. Μη τη η πηγή εκ της αυτής οπής βρει το γλυκύ και το πικρόν. Μη δύνατε αδελφοί μου, σικί ελεάς ποιήσε, ή άμπελος σίκα. Ούτως ουδε μία πηγή, αλικόν και γλυκή ποιήσε είδωρ. Τι σοφός και επιστήμων εν ημίν, διξάτο εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού, εν πραήτητη σοφίας ή δε ζήλων πικρών έχετε και ρηθίαν εν την καρδία ημών, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Ούκ στήν αυτή η σοφία άνοθεν κατερχομένη, αλλά επίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης, όπου γάρ ζήλος και ερηθεία, εκεί ακαταστασία και παν φαύλων πράγμα. ιδέ άνοθεν σοφία, πρώτον μεν αγνίες την, έπειτα ειρηνική, επίικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών. Αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνη, εν ειρήνης πήρετε, της ποιούσιν ειρήνην.